Κύριε Δήμαρχε, κύριε Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου, κύριε Αντιπρόεδρε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή και την χαρά που μου δώσετε σήμερα. Πρώτα απ' όλα όμως σας παρακαλώ να με συγχωρείτε. Η γλώσσα που μιλάω είναι σχεδόν η ελληνική, όχι ολόκληρη, έχει πολλά λάθη. Ο καθηγητής δεν είναι καλός μαθητής. Δεν φορώ σακάκι. Θύμωσε πάρα πολύ ο Φίλος. Βέβαιος, δεν ήξερα ότι... Το δείγμα το σφορέσετε. Αλλά ο Φίλος δεν τον έβλεπε έτσι. Είναι μεγάλος άνθρωπος. Βέβαιος, δεν ήξερα ότι αυτή η δήλωση θα ήταν για να ζει. Εάν το ήξερα, είχα φέρει από την Γαλλία μαύρο κοστούμι και κραβάτο. Όμως, ξέρουμε στη Γαλλία ότι η κραβάτα δεν είναι πολύ στη μόδα τώρα στην Ελλάδα. Τι είσαι στην Ελλάδα. Λοιπόν, κύριε Δημαρχέ, κύριε Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που αυτό που είπατε. Με συγκίνησε πολύ. Είπατε ότι είμαι συγκέφος δικός σας. Και αυτό τον είχε γραφεί. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και όταν είπατε αυτό, εγώ ήθελα να σας πω τι σχέση έχω με τις. Αυτή η σχέση άρχισε το 1963, μια Κυριακή, το μεσημερί, Ιούλιο, ήρθα πρώτη φορά στη Σιτιά, μετά ένα ταξίδι 3,5 ώρες από το Ηρακλείο. Κόμματος δρόμος από το Καβούσι, φάγαμε αρκετά σκόνη, δείψαμε πολύ όταν κατεβήκαμε στη Σιτιά. Ποια ήταν η Σιτιά τότε, ήταν η Σιτιά του Ξφές. Δηλαδή ήταν μικρή πόλη με ησυχία. Δεν είχε κανένα πρόβλημα να βρει σπάκι. Δεν είχε πολύ ψηλά κτίρια, είχε μικρά σπιτάκια με τύπο. Τι ήθελα να βρω στη Σιτιά, ήταν η πατρίδα τη Ισηκοτή. Είχε και το πατρικό σπίτι στη Σιτιά. Αλλά πώς άλλαξε η Σιτιά από το 1963. Πότε για το κακό, μήπως, μάλλον για το καλό. Το καλό είναι τώρα για μας το πλάι που έχει ντους, που έχει καρεκλές, που είχε ομπρέλες. Δεν είχε ποτέ. Καλύτερα είναι, λοιπόν. Το καλό είναι, όποιος θέλει, το αεροδρόμιο. Το καλό είναι το νοσοκομείο, πήγα δύο φορές. Και θυμάμαι πολύ ότι μια νύχτα ένας εγγονός, όχι αυτός, που είχε φάει ένα κουτί φάρμακα, πήγε γρήγορα στο νοσοκομείο. Το καλό είναι το λιμάνι που κάνουμε την βολτά, που είναι πολύ πιο ωραίο. Το καλό είναι μια πόλη που είναι ζωντανή. Και το καλοκαίρι μπορώ να πω ότι είναι ζωντανή μέρα και νύχτα. Και να είναι ζωντανή και νύχτα, αρέσει πολύ στα γονάκια που βλέπετε εδώ που γυρεύουν σπιτί 2-3 το πρωί. Όχι κάθε μέρα. Δηλαδή η αγιά δεν το συμβεί έτσι, αλλά πολλές φορές. Από όλα αυτό είναι εύκολο να καταλαβαίνετε τι συμβαίνει για μένα η Σιτιά. Για μένα η Σιτιά δεν είναι μόνο μια πόλη για ωραίες διακοπές. Η Σιτιά είναι πόλη για την οικογένεια. Η οικογένεια της Λίδια, η οικογένεια μας τώρα. Και μπορώ να πω ότι αυτή η πόλη μας έδωσε, έρχεται μας έδωσε πόλη.
Μίλησατε και λίγο από ΕΡΕ για το σπιτί που έχουμε κάτω από την Αγία Κατερίνη. Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι ότι μπορέσαμε να το συντηρήσαμε. Σήμαμε πολύ καλά, ήταν μια μέρα στην Ανοιξή 78, ένα τηλεφωνώ από το Φίβο. Ο Φίβο μου είπε, Λουί, έχει ένα σπίτι, παλιό σπίτι που πουλιέται. Είναι πολύ ωραίο σπίτι, είναι σαν μπομπονιέρα. Εάν δεν τον αγοράζεις, εάν δεν τον πάρεις, φοβούμε να καταρρεύσει. Να γίνει έρηγε. Αυτός που το έχει δεν θέλει να το κρατήσει, θέλει να το πουλήσει και να πουλήσει οι κόπες. Λοιπόν, είδαμε το σπίτι, το πήραμε. Και μεταξύ το 78 και το 79 που το αγοράσαμε, είχε γίνει έρηγε. Λοιπόν, η Μάριο, σύζυγος του Φίβου, τον έσωσε. Δηλαδή έδουλευε 6-7 χρόνια το λιγότερο με τους εργαστές να γίνει το σπίτι που ξέρετε τώρα, είχε πάρα πολύ, πάρα πολύ δουλειά. Τώρα μπορώ να πω ότι αυτό το σπίτι δεν είναι βολικό. Δηλαδή, για διακοπές δεν είναι ότι ένα τουρίστες περιμένουν. Είναι παλιό σπίτι, ζούμε εκεί μέσα όπως ζούσανε παλιά. Βέβαια έχουμε το φως και το νερό όμως. Αλλά το σπίτι μας αρέσει πολύ και εγώ με δύο εγγόνια που μας έχουν πει ότι θέλουν ένα μέτρα και μέτρα από μας να έχουν στο σπίτι. Ο ένας είναι αυτός. Λοιπόν, αυτό που λέω για τα εγγονιά, αυτό είναι το μεγαλύτερο που μας έδωσε. Όλη η οικογένεια τώρα είναι ευχαριστημένη εδώ. Όλη η οικογένεια αγαπάει τη Σύντια. Βεβαίως, νομίζω ότι η φωτή είναι η Λίγια. Η Λίγια έχει εδώ τις ρίζες. Είναι πάρα πολύ ευχαριστημένη όταν έρχεται εδώ και συναντεί τις παλιές συμμαχητριές, τις παλιές φίλες. Πριν 5 μέρες, μια φίλη, πάλι φίλη, είπε και εμείς παίξαμε κούκλες μας. Πόσα χρόνια ήταν, δεν μπορεί να μέρει. Αλλά είμαστε όλοι πολύ ευχαριστημένοι να, όταν είμαστε εδώ να βρούμε το Φίβο και τώρα που δεν κάνει πια πολιτική είναι πιο ελεύθερος. Τον βλέπουμε συχνά παλιά. Είχε χρόνια που ο Φίβος ήταν πάντοτε ή στο τηλεφωνό ή άλλο. Τώρα είναι εντάξει. Το Φίβο και την οικογένειά του. Λοιπόν, εδώ έχουμε σύγγενους, έχουμε φίλους, έχουμε γνώστους. Και αυτό που λέω για τη Λίγια και για μένα, είναι για όλη την οικογένεια. Όλοι έχουμε γίνει, είπατε, Σύτιακος. Η αλήθεια είναι ίσως μισό Σύτιακη, δηλαδή το άλλο μισό είναι στην Γαλλία. Είμαστε και Γαλλοί και Σύτιακοι. Δηλαδή τα παιδιά και τα γονάτια έχουν δίπλο διαβατήριο. Τα εγγονιά φοβούν λίγο το στρατό. Δηλαδή είναι δύσκολο με το στρατό να καταλαβαίνει ότι το κάνουν στην Γαλλία δεν είναι για το κάνουν και στην Ελλάδα. Νομίζω, ελπίζω ότι θα γίνει. Όπως το είπατε, τρία εγγονιά έχουμε βάστηση εδώ, στη Μανιτοκλούνη, στο Μαυροκλείο, το λίγο. Ο πρώτος ήταν μια εγγονή, βάστησε στη Γαλλία, έτσι το κάνανε οι γονείς και βάστησε Κατολική. Δεν πειράζει, για το Θεό νομίζω ότι δεν θα κάνει μεγάλη διαφορά. Αλλά αφού γεννήθηκε στο Μάιο 1991 και εγώ έπεσε να πολύ να μυρίζει
το αέρα τη Σίσα, όλη η νόρη. Τότε την έφεραμε εδώ το Δεκέμβρη 1991, ήταν 6 μήνων. Αλλά τι κολό ήταν, ήταν είχε σιόνια σε όλα τα βουνά γύρω-γύρω. Δεν είχαμε τερμό κρασί τότε, τερμασί στο σπίτι, το δωμάτιο ήταν 8-9 βαθμούς. Και θυμάμαι πολύ ότι μια βραδιά γυρεύαμε εστατόριο που θα ήταν ζεστό μέσα. Όλη τη σκιά κάναμε και μια φορά, μια στιγμή, βρίσκομαι ένα εστατόριο που είχε ένα τσάκι και είχαν ανάψει το τσάκι. Πήγαμε μέσα, μας δώσανε ένα τραπέζι πολύ κοντά από το τσάκι. Έτσι το στεκί ήταν το στεκί, σώθηκε την εγγονή μας. Γι' αυτό καταλαβαίνετε ότι σε όλους μας μας αρέσουν τις διακοπές στη Σιτιά. Γιατί η Σιτιά δεν είναι για μας μια πόλη που έχει τα πάντα για καλές διακοπές. Αλλά είναι μια πόλη που δεν έχει γίνει εργόστασιο διακοπές. Και γι' αυτό μας αρέσει πάρα πολύ. Τελειώνω. Δεν νομίζω ότι άλλη μια πόλη μπορούσε να μας φέρει εύκολα όλο αυτό που μας έδωσε η Σιτιά. Και γι' αυτό και δεν είμαστε και διαφορά για τους δημονικούς και αντιδημαστή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ και τη Σιτιά και όλους τους Σιτιάνους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.